Καλό μεσημέρι. Εδώ είμαστε, είναι 5η, 19 Μαΐου και σας είχαμε πει από την αρχή της εκπομπής ότι θα συνεχίσουμε να συζητάμε ένα θέμα που είχαμε ξεκινήσει πριν από περίπου 2 εβδομάδες για τη συναισθηματική πείνα. Τότε είχαμε αναφερθεί στις μικρές ηλικίες, στα βρέφη και στα παιδιά. Σήμερα συνεχίζουμε αυτό το θέμα για να δούμε τη συναισθηματική πείνα στην εφηβεία και στα επόμενα χρόνια στους ενήλικες. Την κουβέντα αυτή θα την κάνουμε με την αγαπημένη σας και αγαπημένη μας, κυρία Κική Τζορτζακάκη. Χρόνια πολλά στην εκπαίδευση, αλλά και συγγραφέας πολύ πετυχημένων βιβλίων. Θα σας δείξουμε τώρα 2 εξώφυλλα που έγιναν best seller. Κυκλοφορούν στα βιβλιοπωλεία όλης της χώρας από τις εκδόσεις Καλέντης και νομίζω οι γονείς, αλλά και οποιοδήποτε θέλει να εντρυφήσει παραπάνω σε θέματα, πέρα από τις συζητήσεις που τηλεοπτικά κάνουμε και τα αποσπάσματα μπορείτε να βρείτε στο YouTube, αυτά τα βιβλία θα είναι απόλυτο σύμμαχος, γιατί είναι απλά κατανοητά γραμμένα και σου ανοίγουν δρόμους. Ξεπερνάς αδιέξοδα και έχουν πολλά παραδείγματα. Είναι το εγχειρίδιο της καλής μάνας, «Μαμά, μπαμπά, κόψε το κήρυγμα», του καλού γονιού, θα πούμε, που έγινε best seller. Νομίζω αυτό έχει και 2 τόμους. 2 τόμους έχει, ναι. 1 και 2. Και τι σημαίνει εφηβεία σήμερα. Εκδόσεις Καλέντης και Κική Τζορτζακάκη. Καλώς ήρθατε. Και καλό μεσημέρι. Πώς είστε? Καλά, καλά. Εσείς? Καλά. Είστε καλά και φαίνεται μέσα στα ανοιξιάτικα και ευχαριστώ. Το χρόνο. Λοιπόν, να πούμε ξανά τι είναι η συναισθηματική πείνα για τους φίλους που ίσως δεν μας είχαν δει την προηγούμενη φορά και να πούμε πόσο σημαντικό είναι από την πρώτη στιγμή που ένας άνθρωπος έρχεται στη ζωή να νιώσει χάδι, στοργή και αγάπη. Ναι, γιατί το συναίσθημα είναι η τροφή της ψυχής. Πολλές φορές λοιπόν τρέφουμε το σώμα πολύ σωστά και αφήνουμε την ψυχή να λιμοκτονεί χωρίς τροφή. Επειδή δεν φαίνεται η συναισθηματική πείνα, άρα πρέπει να το έχουμε στο νου μας. Όλοι, μικροί, μεγάλοι, πολλές φορές τα παιδιά μας το ζητάνε με έμεσους τρόπους. Δεν λένε «μου λείπει το χάδι», δεν ξέρουν να το πούνε. Βγάζουν δυσκολίες που όταν έχεις λιγάκι εντρυφήσει καταλαβαίνεις τι λείπει από το παιδί. Και η γκρίνια ακόμα μπορεί να είναι συναισθηματική πείνα. Ξεκινάει από το νεογέννητο και συναισθηματική πείνα μπορεί να έχει και ο υπερήλικας, αυτός που είναι σε βαθιά γεράματα. Δεν κάνει εξαιρέσεις σε καμιά ηλικία. Ούτε και σε φίλο, φαντάζομαι. Δεν έχει ηλικίες, δεν έχει φίλο. Όχι, ούτε σε φίλο. Δεν κάνει διακρίσεις γενικά. Ναι. Όλοι έχουμε ανάγκη αυτό το άγγιγμα, αυτή τη στοργή και τη φροντίδα, είτε είναι από τους γονείς, είτε είναι από τον σύντροφο, ας πούμε. Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Μέσα στην στενή σχέση και μέσα στο γάμο, ο ένας έχει ανάγκη από το άγγιγμα του άλλου. Και υπάρχουν ζευγάρια πολλά χρόνια παντρεμένα που δεν αγγίζονται καθόλου. Έχουν και οι δυο συναισθηματική πείνα και εκεί εκφράζεται με γκρίνια, με πόνους σωματικούς, με πονοκεφάλους, με δυσφορία, με αρρωστομανία. Για να τραβήξουμε το ενδιαφέρον και την προσοχή, αρρωσταίνουμε, αρρωσταίνει το σώμα στα αλήθεια. Και είχαμε πει και την προηγούμενη φορά ότι παρόλο που η συναισθηματική πείνα δεν φαίνεται, δεν είναι σαν την κανονική πείνα που τη βιώνει κάποιος και ζητάει την τροφή, ωστόσο όταν ένα παιδί, γιατί είχαμε μιλήσει για τα παιδιά, αντιμετωπίζει τη συναισθηματική πείνα, μπορεί να μας δείξει πράγματα που μας κρούν ένα καπανάκι, ένα σήμα κινδύνου, ότι κάτι συμβαίνει. Και είχαμε μιλήσει για βουλιμία, για ανορεξία και για άλλες τέτοιες ασθένειες. Ναι, απλώς δεν τα συνδέουμε. Μας είναι πολύ δύσκολο να συνδέσουμε το συναισθηματικό έλλειμμα με τη βουλιμία ή με την ανορεξία του παιδιού. Ποιος γονιός μπορεί να συνδέσει το κακόφαγο παιδί με τη συναισθηματική πείνα? Αφού του προσφέρει από πλευράς υλικών αγαθών τα πάντα, το ψυγείο είναι γεμάτο. Γιατί δεν τρώει το παιδί? Γιατί το ασυνείδητό του γυρεύει κάτι που δεν τρώγεται, το χάδι δεν τρώγεται. Μας εξηγούσατε ότι είναι ζωτική σημασία το παιδί
στα πρώτα του στάδια να αντιλαμβάνεται τα όρια του σώματός του με το χάδι της μάνας. Μας είπατε αυτό το συγκλονιστικό παράδειγμα με τα ορφανά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που τα περιέθαλψαν, τα έβαλαν σε ιδρύματα, ήταν στεγνά, τους είχαν φαγητό, τους είχαν κρεβάτι να κοιμούνται. Και αυτά πέθαιναν. Πέθαιναν από μαρασμό, από ψυχικό μαρασμό. Γιατί δεν έφτανε το προσωπικό να τα πάρει μια αγκαλιά, να τα χαϊδέψει. Και να τα χαϊδέψει. Εμείς αγκαλιάζουμε τα παιδιά μας στην ελληνική οικογένεια, τα παίρνουμε αγκαλιά παραπάνω από το κανονικό. Δεν φτάνει η αγκαλιά. Πρέπει το χέρι να κυλήσει πάνω στο σωματάκι του μωρού. Γιατί έτσι το παιδί αντιλαμβάνεται τα όρια του σώματός του. Ο καθένας μας έχει μέσα του την ασυνείδητη εικόνα του σώματός του. Δηλαδή, εάν ένας έχει ασυνείδητη εικόνα του χοντρού σώματος, όσες δίαιτες και να κάνει δεν θα δυνατήσει ποτέ. Θα ξαναπαίρνει τα κιλά του, γιατί στο ασυνείδητό του είναι χοντρός. Όπως επίσης ένας αδύνατος άνθρωπος έχει ασυνείδητη εικόνα του λεπτού σώματος, ό,τι ταλαιπωρίες και να του συμβούν και να παχύνει θα ξαναδυνατήσει. Άρα βοηθούμε πάρα πολύ το παιδί όταν με το χέρι μας, με το χάδι μας, του δώσουμε αυτή την ασυνείδητη εικόνα του σώματός του. Είναι πολύ σημαντικό. Και πέρα από αυτό, έχω τώρα που μιλάτε στο μυαλό μου την εικόνα πολύ έντονα, μαμάδες, μπαμπάδες ή υπόλοιποι συγγενείς, η αγκαλιά που κρατάμε το παιδάκι και κάνουμε ταυτόχρονα δουλειές, μαγειρεύουμε και το παιδάκι είναι στο πλάι αγκαλιά. Αυτό είναι πιο πολύ νομίζω για την ευκολία μας, για να το κρατάμε. Ευκολία δεν εννοώ ότι είναι εύκολο να κρατάς το παιδί και να κάνεις δουλειές, αλλά για να μην το έχουμε στο καρεκλάκι και να κλαίει, το παίρνουμε αγκαλιά, δεν του δίνουμε καμία σημασία κατά τα άλλα και κάνουμε τις δουλειές μας. Ναι, αλλά δεν είναι τρυφερότητα αυτή η αγκαλιά. Ούτε είναι τρυφερότητα να έχω το νεογέννητο και να το γυρίζω όλη νύχτα αγκαλιά για να μην κλαίει. Δεν εισπράττει τρυφερότητα. Θα εισπράξει τρυφερότητα το νεογέννητο και το μωρό αν το έχω στο κρεβατάκι του που είναι αναπαυτικά ξαπλωμένο και το χαϊδεύω. Να το χαϊδέψω από το κεφαλάκι μέχρι τα πόδια. Να το χαϊδεύω. Έτσι ηρεμεί, έτσι αντιλαμβάνεται ότι είναι ένας χωριστός άνθρωπος. Έχει μεγάλη διαφορά η αγκαλιά από το χάδι. Λοιπόν, σε αυτό το μέρος της εκπομπής θα πάμε σε λίγο μεγαλύτερες ηλικίες. Θα μιλήσουμε για τη συναισθηματική πείνα στο χρονικό διάστημα της εφηβείας, αλλά θα μιλήσουμε και για τους ενήλικες που βιώνουν κάτι αντίστοιχο. Να δούμε εκεί πώς εκδηλώνεται η συναισθηματική πείνα και τι συμπεριφορές μπορούμε να δούμε. Εφηβεία. Από μόνοι τους δύσκολο πράγμα. Δηλαδή την εφηβεία την έχουμε συνδέσει με πολύ δύσκολα πράγματα, κυρίως όταν έχουμε αυτό που λέμε δύσκολη εφηβεία. Πολλά νεύρα, πολλές εξάψεις, πολλοί διαπληκτισμοί, κυρίως με τους γονείς, γιατί εκεί είναι ο τείχος και ο σάκος και βαράμε. Και εν τέλει εκεί νομίζω ότι εντοπίζουμε το ηλικιακό φάσμα που πάω να ανεξαρτητοποιηθώ και να ενηλικιωθώ και δεν θέλω και πολλά πολλά. Ναι, αλλά μπορεί πίσω από όλη αυτή την ένταση, από όλα τα νεύρα, να κρύβεται συναισθηματικό έλλειμμα. Αν ο συγκεκριμένος έφηβος δεν χόρτασε χάδια και ζεστό βλέμμα στα παιδικά του χρόνια, μπορεί να έχει συναισθηματική τρύπα, η οποία εκδηλώνεται με άλλους τρόπους. Και το πρόβλημα είναι ότι στην εφηβεία δεν μας αφήνουν να τους αγγίξουμε. Μας κρατάνε μακριά, δεν θέλουν χάδια, δεν θέλουν φιλιά, δεν θέλουν αγκαλιές. Οπότε έχουν μεν συναισθηματική πείνα η οποία διωγγώνεται, μένει ακάλυπτη. Και εκεί ο έφηβος ενστικτοδός την μεταποιεί, μεταμφιέζει τη συναισθηματική πείνα. Ή σε πραγματική πείνα και τρώει βουλιμικά ή σε νευρική ανορεξία. Είναι η κατεξοχήν ηλικία η εφηβεία που εκδηλώνονται αυτές οι δύο ακραίες καταστάσεις. Θα μιλήσουμε μετά συγκεκριμένα για τη βουλιμία και για την ανορεξία, ώστε να καταλάβουν όσοι μας βλέπουν τι σημαίνει αληθινή πείνα, πεινάω, και τι σημαίνει πεινάω συναισθηματικά. Ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον της εφηβείας είναι ότι ο έφηβος και η έφηβη νιώθουν τη συναισθηματική πείνα, αρχίζουν να πλησιάζουν τους συνομιλίκους, το άλλο φύλο, με την ελπίδα ότι θα καλυφθούν συναισθηματικά
από τον ερωτικό σύντροφο ή την ερωτική σύντροφο και εκεί πέφτουν στα βαθιά. Αντιμετωπίζουν ομό σεξ και το θέλουν, το ζητάνε με την ελπίδα ότι μέσα από το σεξ θα βρουν τρυφερότητα την οποία δεν βρίσκουν και απογοητεύονται με τη μία σχέση και απογοητεύονται με την επόμενη σχέση και αφού περάσουν μερικά χρόνια θεωρούν ότι το σεξ είναι κάτι το συχαμένο, κάτι που δεν τους ενδιαφέρει διότι άλλο ψάχνανε και άλλες συνθήκες βρήκαν. Ψάχνανε τρυφερότητα. Εισπράττουν άλλη μία ακύρωση λοιπόν στη ζωή τους, πολύ μεγάλη. Και είναι σε πολλούς εφήβους και σε κοπέλες κυρίως αυτή η συνεχής ματέωση. Και τελικά η απαξίωση και του αντίθετου φίλου και του θεσμού του ζευγαριού και της σχέσης. Βέβαια, βέβαια. Επίσης νομίζω ότι είναι η περίοδος που έχουμε ακούσει πολλά κορίτσια, νομίζω, να λένε ότι στις συμβουλές με τις φίλες τους, ας πούμε, ότι δεν κάνει αυτός για σένα, μα είναι ίδιος ο μπαμπάς μου. Ή μου θυμίζει τον μπαμπά μου, έχει χαρακτηριστικά του μπαμπά μου. Αυτό είναι ένα άλλο δείγμα ότι ψάχνω πρότυπα άλλα μέσα από τον σύντροφό μου. Τα κορίτσια ψάχνουν σύντροφο με βάση τον μπαμπά τους. Είναι κανόνας αυτός. Τα αγόρια όχι, ψάχνουν στο κενό. Δεν έχουν τη μαμά τους σαν πρότυπο. Αλλά τα κορίτσια όντως ψάχνουν ασυνείδητα ένα σύντροφο που να μοιάζει με τον μπαμπά τους επειδή τον μπαμπά τους ξέρουν σαν άντρα. Επειδή αυτό είναι το μοντέλο που έχουν εμπιστοσύνη. Ακόμη και αν ο μπαμπάς δεν είναι σωστός, δεν παίζει σωστά το ρόλο του. Το κορίτσι αυτό ψάχνει. Αλλά αυτό το ψάξιμο έχει σχέση κυρίως με το έλλειμμα το συναισθηματικό. Λοιπόν, να δούμε και αυτά τα δύο τεράστια κεφάλαια που μας είπατε, νευρική ανορεξία και βουλιμία. Όταν υπάρχει συναισθηματική πείνα, όταν ένα παιδί από μωρό δεν χόρτασε, χάδι, ένα ζεστό βλέμμα αποδοχής, στην εφηβεία, σε αυτή την ευάλωτη ηλικιακή φάση, μπορεί να παρουσιάσει αυτές τις πολύ επικίνδυνες συμπεριφορές και διατροφικές διαταραχές. Όχι μπορεί να παρουσιάσει. Θα παρουσιάσει. Ένας στους 4 Έλληνες εφήβους είναι υπέρβαρος ή παχύσαρκος. Δηλαδή είναι μπροστά μας, δεν είναι υποθετικό. Λοιπόν, τι σημαίνει πεινάω βιολογικά και τι σημαίνει πεινάω συναισθηματικά. Η βιολογική πείνα εντοπίζεται στο στομάχι. Είναι εδώ και μπορεί να περιμένει. Πεινάω, αλλά δεν χάλασε ο κόσμος, μπορεί να φάω σε μισή ώρα, σε μία ώρα, σε δύο ώρες, καθόλου. Επειδή το κέντρο της πείνας είναι στον εγκέφαλο και συνδέεται με το στομάχι, αυτό ρυθμίζεται, το αντέχω. Η συναισθηματική πείνα είναι μεταμφιεσμένη σε πείνα, αλλά είναι στον εγκέφαλο. Μόνο. Δηλαδή, θέλω τώρα πατατάκια, τσίπς. Είναι κάτι συγκεκριμένο, ή που το έχω στο σπίτι ή που το θέλω, το φαντάζομαι, αλλά είναι από τον εγκέφαλο. Είναι παρόρμηση που δεν μπορεί να περιμένει. Ή θα σηκωθώ και θα πάω και θα τα φάω ή θα βγω και θα τα αγοράσω. Αυτή είναι η διαφορά της συναισθηματικής πείνας από την βιολογική πείνα. Εκεί λοιπόν, ανάλογα με το έλλειμμα του εφήβου ή του ενηλίκου, αυτός που έχει συναισθηματική πείνα διαλέγει ορισμένες τροφές, δεν διαλέγουν τις ίδιες όλοι. Όσοι έχουν άγχος και ένταση και νεύρα λόγω της συναισθηματικής πείνας θέλουν κάτι που να μασιέται σκληρά, να είναι σκληρό και πολύ αλμυρό. Κατά προτίμηση, πατατάκια, τσίπς και πολύ αλατισμένους ξηρούς καρπούς. Μπορούν να φάνε μέχρι τελικής πτώσεως. Αλλά συμβαίνει το εξής. Το αλάτι προκαλεί νευρική ένταση, δηλαδή ο εκνευρισμός και η διέγερση δεν κατασυγάζονται ενώ έφαγε πάρα πολλούς ξηρούς καρπούς, ενώ έφαγε πάρα πολλά πατατάκια. Φαύλος κύκλος. Φαύλος κύκλος. Επομένως, αυτοί οι άνθρωποι που καταλαβαίνουν ότι θέλουν σκληρές και αλμυρές τροφές θα πρέπει την ώρα που έχουν παρόρμηση να φάνε αυτές να πειθαρχήσουν τον εαυτό τους και να φάνε κάτι που θέλει πολύ μάσιμα. Πολύ μάσιμα θέλουν τα λαχανικά, τα φρούτα όπως το μήλο και τα κρέατα.
Να φάει δηλαδή μια σαλάτα και μια μπριζόλα. Αν πειθαρχήσει έτσι τον εαυτό του, σιγά σιγά θα πάψει να είναι βουλημικός. Να τρώει καρότα, να τρώει... Ναι, ακριβώς. Λαγουδάκι, κρίτσι, 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 να μασάει για να περνάει ένταση. Να κατασυγάζει την ένταση. Αυτό είναι εύκολο να γίνει. Την ώρα δυσκολότατο. Που εγώ έχω νεύρα και θέλω πατατάκια τώρα, αλλιώς σκοτώνω άνθρωπο. Δυσκολότατο, γιατί είναι εδώ. Η παρόρμηση είναι, είσαι σαν τον τυφλό. Πας δηλαδή... Χωρίς να βλέπεις. Εκεί που παίρνεις θέλεις... το αμάξι για να πας στο περίπτερο, πας με τα πόδια στην άλλη γειτονιά. Ναι. Δυσκολότατο. Αυτό που προτείνουν οι ειδικοί είναι δυσκολότατο. Η άλλη ομάδα τώρα. Αυτοί που είναι παρορμητικοί, που δεν υπολογίζουν τις συνέπειες, κάνουν στη ζωή τους πράγματα χωρίς να υπολογίζουν το κόστος. Αυτοί τρώνε τα πάντα. Δεν κάνουν διακρίσεις. Γλυκά, αλμυρά, σαρώνουν. Πάντα. Τρώνε, ναι, από όπου περάσουν είναι. Σαν τους τερμίτες, σαρώνουν τα πάντα. Αυτή είναι η δυσκολότερη περίπτωση. Γιατί δεν έχουν με τι να το αντικρούσουν. Δεν μπορείς να τους βάλεις όρια. Με τι να το αντικαταστήσεις. Πάρα πολύ δύσκολο. Και είναι η πραγματική βουλημική. Δηλαδή, μπορεί να τρώει τώρα ένα μπισκότο. Αμέσως μετά να τρώει αλμυρά. Αμέσως μετά να τρώει κάτι ξινό. Ξανά γλυκό. Δηλαδή, τα ανακατεύουν όλα. Μασάνε χωρίς έλεγχο, καταπίνουν δηλαδή απλώς και μπορεί να πάρουν σε μια μέρα 15.000 θερμίδες, 20.000 θερμίδες. Τις οποίες θα τις σκεφτούν στο τέλος της μέρας ή δεν τους απασχολεί καθόλου? Όχι, δεν τους απασχολεί. Δεν τους απασχολεί. Γκρινιάζουν που και που, βλέπουν ότι συσσωρεύονται τα κιλά, αλλά δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Γιατί είναι η πείνα συναισθηματική, δεν είναι εδώ. Όταν είναι από εδώ, τρώμε και... Ο έλεγχος στον εγκέφαλο λέει χόρτασες, σταματάς. Στη συναισθηματική πείνα δεν υπάρχει τέτοιος έλεγχος. Οπότε τρώνε μέχρι τελικής πτώσεως. Πολλοί από αυτούς τους βουλημικούς, όταν φάνε τις χιλιάδες θερμίδες, πάνε και κάνουν μετό. Και ξαναρχίζουν από την αρχή. Ενώ στην ανορεξία βλέπουμε παιδιά που είναι αποσκελετωμένα τελείως και έχουν την αίσθηση ότι έχουν παραπανήσει κιλά. Ναι, εκεί είναι δύο μηχανισμοί στην νευρική ανορεξία. Ο ένας μηχανισμός είναι άγχος για την τροφή που τους κλείνει το λαιμό, δεν κατεβαίνει η μπουκιά, κλείνει ο λαιμός. Και το άλλο είναι μία αίσθηση αηδίας, δηλαδή και μόνο η λέξη φαγητό, κρέας, ψάρι, οτιδήποτε έχει σχέση με το φαγητό, τους προκαλεί μια βαθύτατη αηδία, την οποία δεν μπορούν να καταπολεμήσουν. Εκεί όμως γίνεται πιο πολύ ψυχικό το πρόβλημα. Είναι ανίκανος ο έφηβος ή η έφηβη να καταπολεμήσει αυτές τις δύο αισθήσεις που το φέρνουν στο να μείνει πετσί και κόκαλο. Εκεί θέλει οπωσδήποτε ψυχιατρική βοήθεια. Ενώ ο βουλημικός, αν μπορέσει να βρει υποστήριξη συναισθηματική, μπορεί να μειώσει τη βουλημία του. Και αν έχουμε μια τέτοια περίπτωση ανθρώπου, αν έχουμε ένα τέτοιο έφηβο μέσα στο σπίτι μας που τον βλέπουμε, συμβαίνει μπροστά μας, το βλέπουμε σταδιακά, να μαζεύονται κιλά, βλέπουμε το παιδί μας, έρχονται φάσεις που καταναλώνουν ανεξέλεγκτα συγκεκριμένες τροφές και γεμίζει τα ντουλάπια μας. Τι κάνουμε και πώς προσεγγίζουμε από την πλευρά του γονιού έναν έφηβο που έχει νεύρα, είναι οξύθυμος, πολύ παρορμητικός, έχει χάσει τον έλεγχο και της υγιεινής και του σώματός του και μπορεί να πέσει την αντίληψή μας ότι ίσως και να του λείπουν άλλα πράγματα. Δεν είναι μόνο αυτό. Χαρακώνονται, κάνουν cutting, κάνουν piercing, κάνουν tattoos, όλα αυτά είναι ένα πακέτο αυτοτιμωρίας, αυτοτραυματισμού. Και επειδή είναι μόδα, δεν εμβαθύνουμε να δούμε γιατί κόπηκε, γιατί κάνει piercing, γιατί κάνει τατουάζ, τατουάζ αληθινά με βελόνα. Όλα αυτά είναι σημάδια ότι ο έφηβος έχει ένα συναισθηματικό έλλειμμα. Λοιπόν, αφού δεν μας αφήνει να τον αγγίξουμε, τουλάχιστον να τον κοιτάμε ζεστά, με χαμόγελο και με ζεστό βλέμμα, να του λέμε καλά λόγια. Λοιπόν, για να μην λολαθούν τώρα όλες οι μάνες που μας ακούνε, επειδή τα παιδιά τους είναι πολύ μόδα τα τατουάζ και έχουν τα περισσότερα παιδιά,
μας περιγράφεται ένα σύνολο από συμπτώματα. Δεν είναι ότι μόνο απλά έβαλε σκουλαρικάκι. Όχι, είναι ένα σύνολο βεβαίως. Και έκανε όχι αν πάει ο πιτσιρικά σε ένα τατουάζ. Ένα... Πρέπει και να χαρακώνεται, πρέπει και να τρώει τον άμπακο. Ναι, όλα αυτά που μας είπατε είπαμε, λίγο πριν. Επειδή είναι μόδα, κανείς μας δεν εμβαθύνει. Είναι όμως ένα σύμπτωμα. Mm. Γιατί μπορεί ένα παιδί να είναι υγιέστατο, να έχει πληρότητα συναισθηματική και να ζητήσει να κάνει τατού. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει έλλειμμα. Ούτε επειδή πήγε είναι για μόδα. Τρυπήσει τη μύτη του σημαίνει ότι επίσης έχει όχι, έλλειμμα. Όχι, ούτε αν τρυπήσει εδώ ότι έχει έλλειμμα. Είναι μόδα. Αλλά όλα μαζί, συν το πρόβλημα του φαγητού, πρέπει να μας παρακινήσουν, να σκεφτούμε. Ωραία. Οπότε, σε αυτή σε αυτή την περίπτωση δεν αρχίζουμε το κήρυγμα. Πρώτα. Πώς πήγες και έγινες έτσι, τι είναι αυτά στα χέρια σου, βγάλε τα σκουλαρίκια, δεν ξαναπάς στο σχολείο έτσι, δεν θα με κάνεις εσύ ρεζίλη κτλ. Όχι, θα αναρωτηθούμε. Μήπως το παιδί μου το βλέπω και δεν το κοιτάζω. Μήπως δηλαδή το βλέμμα μου δεν ακουμπά πάνω του με ζεστασιά και με ενδιαφέρον. Μήπως είμαστε απλώς συγκάτοικοι, να αναρωτηθούμε για τη δική μας στάση, όχι να κατσαδιάσουμε το παιδί. Πρώτον, δεν θα του πούμε τίποτε αρνητικό, ότι πώς έγινες έτσι κλπ. Δεύτερον, δεν λέμε σε κανέναν, είτε είναι μικρός, είτε έφηβος, είτε μεγάλος, φάε ή μην τρως. Α, δεν το λέμε. Δεν το λέμε. Ακόμη και αν καταπίνει σαν το γλάρο, δεν του λέμε σταμάτ. Επιτέλους έφαγες όλα τα κουλουράκια, τίποτα. Δεν του λέμε. Διότι αν του το πούμε, έρχεται στην επιφάνεια το πείσμα του ανθρώπου και τρώει περισσότερο. Ή αν σε αυτόν που δεν τρώει, πούμε φάε, θα κλείσει το στόμα του, δεν θα φάει. Θέλουν διακριτική μεταχείριση. Οπότε εκεί στοχεύουμε στο να προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε το κενό και να αρχίσουμε σταδιακά και πολύ σιγά να καλύπτουμε αυτό το κενό αντί να πάμε στα συμπτώματα. Ακριβώς. Να αναρωτηθούμε για το δικό μας ρόλο. Είμαστε στοργικοί και τρυφεροί γονείς, γιατί άλλο η στοργή και άλλο η τρυφερότητα. Η στοργή είναι η φροντίδα και η αγκαλιά που είπαμε, η τρυφερότητα όμως είναι το χάδι. Κυρία Τζορτζακάκη, αυτό μπορεί να συμβεί και σε ενήλικες, δηλαδή άνθρωποι που κάποτε ερωτεύτηκαν, παντρεύτηκαν, έζησαν το πάθος τους, έκαναν μαζί παιδιά και τώρα ζουν στο ίδιο σπίτι σαν δύο ξένοι. Πληρώνουν κοινή φορολογική δήλωση, τον έμφυα, το ενίκιο, αλλά δεν αγγίζει ο ένας τον άλλον, δεν ποθεί ο ένας τον άλλον, δεν λέει τρυφερή κουβέντα ο ένας για τον άλλον. Μπορεί ένας από τους δύο ή και οι δύο αυτή την πείνα τη συναισθηματική, επειδή δεν υπάρχουν σαν ζευγάρι, σαν εραστές, να τη βγάζει στο ψυγείο ή στον ντουλάπι της κουζίνας και να το γονατίζουν. Ευκολότατα. Δέστε ανθρώπους άνω των 50, τι σιλουέτα έχουν. Δέστε. Και στο δρόμο και στη θάλασσα. Είναι οι περισσότεροι ή οι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι. Ακριβώς γι' αυτό. Είναι μια εκτόνωση το ψυγείο ή η ταβέρνα. Πλούστατα. Και μετά έρχεται η αλλαγή στην κατανομή του βάρους μας. Βέβαια. Και πολλά άλλα προβλήματα και λέμε μετά πού πήγε στραβά και πού χάλασε το όλο θέμα και κοιτάς άλλη ή κοιτάς άλλον. Ακριβώς. Γιατί είναι και αυτό μετά, ότι το συναισθηματικό έλλειμμα προσπαθεί να καλυφθεί από ορισμένους ανθρώπους, ψάχνοντας αλλού να βρουν αυτό που τους λείπει στη σχέση τους. Ενώ θα έπρεπε να δούνε μέσα στο σπίτι τους πώς μπορούν να βελτιώσουν αυτή την κατάσταση. Φτιάχνει αυτό. Βέβαια αυτό φτιάχνει. Δεν είναι ανάγκη να ένα ζευγάρι που είναι 40-50 χρόνια μαζί να ποθεί ο ένας τον άλλο, που λέει ο Στέλιος. Μερικές φορές η δύναμη της συνήθειας είναι πια καταλυτική. Αλλά τουλάχιστον να έχουν τρυφερότητα ένας για τον άλλο, να αγγίζουν ο ένας τον άλλο. Αυτό γίνεται, αυτό διορθώνεται. Θέλω να ρίξουμε και το βλέμμα μας, ενώ είμαστε τελικά ένας λαός που είναι διαχειτικός, μιλάμε, αγγιζόμαστε, πιανόμαστε, σταδιακά το χάνουμε. Να δούμε και για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, οι οποίοι επίσης αντιμετωπίζουν μαρασμό και αδιαφορία. Ναι, γιατί όταν ο άνθρωπος γεράσει, οι νεότεροι τον μέσα τους τον βάζουν λίγο στο περιθώριο. Η εποχή μας έχει θεοποιήσει τα νιάτα και την ομορφιά. Το γέρο με τις ρητίδες, με τα προβλήματα, τον θεωρεί ότι δεν είναι μοντέρνο άτομο.
έχει περάσει σε όλους μας αυτό το μήνυμα και τους γέρους τους ηχαινόμαστε κατά κάποιο τρόπο, διότι και αυτοί εγκαταλείπουν τον εαυτό τους, δεν φροντίζουν την εμφάνισή τους, δεν μπλένονται αρκετά συχνά, οπότε εκεί οι νεότεροι τους βάζουν στο περιθώριο, τους σέβονται, τους πάνε στο γιατρό, τους παίρνουν τα φάρμακα, αλλά μέχρι εκεί. Ενώ τι θα θέλανε οι γέροι? Λίγο ενδιαφέρον και λίγο άγγιγμα, να του πιάσεις το χέρι και να το χαϊδέψεις. Εκεί λοιπόν, μία γνωστή μου μου έδειξε κάποτε ένα καταπληκτικό τρόπο. Μου είπε ότι στον πατέρα της και στη μάνα της έκανε δώρο κολόνιες και μοσκομυρίζανε οι γέροι. Οπότε μέσα από την ωραία μυρωδιά ήταν και πιο ελκυστική. Θυμάται τον πατέρα της όπου πήγαινε λέγανε «Μα τι μοσκομυριστός γέρος είναι αυτός?» Ετοιμαστείτε λοιπόν, όποιοι έχουμε γέρους στο σπίτι, σταχόντως... Κολόνιες. Έχουν και αυτοί ανάγκη από τέτοια πράγματα και να τους δείξω ότι είναι και κάτι παραπάνω. Βέβαια. Από μια επίσκεψη στο γιατρό. Ακριβώς, ναι. Λοιπόν, ήταν κάτι που δεν είχαμε σκεφτεί ποτέ, η συναισθηματική πείνα. Δεν το ξέραμε και είναι τόσο ζωτικό και σημαντικό. Και τόσο μέσα στη ζωή μας. Όπως έχεις ανάγκη το νερό για να ξεδιψάσεις και το φαΐ για να χορτάσεις, έχεις ανάγκη και το χάδι για να νιώθεις ασφάλεια, να νιώσεις τα όρια σου. Για να ξεδιψάσεις ψυχικά. Το έθεσες πολύ ωραία. Ξεδιψάς ψυχικά με το χάδι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ωραία κουβέντα. Κι εγώ. Θα πούμε στο επανειδήν και θα επανέλθουμε σε μια κουβέντα με ένα άλλο θέμα. Σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον. Εξίσου ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ότι κάθε φορά τα θέματα που συζητάμε τα βλέπει πολλοί κόσμος και έχουν να μάθουν πάρα πολλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.